Φίλοι μου, γεια σας. Μαζί για ένα ακόμη βίντεο το οποίο θεωρώ ότι θα βρείτε αρκετά ενδιαφέρον. Αν σας έλεγα ότι με 0 ευρώ θα μπορούσατε να έχετε μία κάμερα παρακολούθησης, θα με πιστεύατε? Απίστευτο και όμως αληθινό. Με ένα κινητό ή ένα τάμπλετ μπορείτε να έχετε κάμερα παρακολούθησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία εφαρμογή και το παλιό σας τηλέφωνο ή τάμπλετ το οποίο δεν χρησιμοποιείτε πια. Η εφαρμογή αυτή υπάρχει και σε Android και σε iOS. Μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε κάποιο κινητό με σπασμένη οθόνη ή μπορεί να μην λειτουργεί μία κάμερα και να το έχετε παρατήσει. Αυτό λοιπόν το κινητό το χρειαζόμαστε. Απαραίτητη προϋπόθεση το κινητό να είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi και να έχει μόνιμη τροφοδοσία ρεύματος. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες οι οποίες μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή αυτή. Από το να τη χρησιμοποιήσετε για κρυφή κάμερα, από το να παρακολουθείτε το δωμάτιο του παιδιού σας και από το να μπορείτε να παρακολουθείτε ηχητικές συνομιλίες ζωντανά την ώρα που συμβαίνουν με το τηλέφωνό σας κλειστό. Πάμε να δούμε πώς γίνεται, πώς θα σετάρουμε την εφαρμογή και πώς θα λειτουργήσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα έτσι ώστε να είναι χρήσιμα για μας. Θα ξεκινήσουμε το βίντεό μας με το τηλέφωνο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για web κάμερα. Αρχικά θα πρέπει να πάμε στο Play Store. Στη συνέχεια πάμε στην αναζήτηση και πληκτρολογούμε Alfred. Αυτόματα μας εμφανίζει το Alfred Home Security Camera. Υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος στην περιγραφή του βίντεο. Αφού βρήκαμε την εφαρμογή, κάνουμε εγκατάσταση και περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Η εγκατάσταση μόλις ολοκληρώθηκε και πλέον πρέπει να υπάρχει η συναρχική μας οθόνη. Στη συνέχεια πατάμε άνοιγμα και βρισκόμαστε στο περιβάλλον σύνδεσης. Εδώ μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της Google ή μέσω email. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το email μου. Μου ζήτησε επαλήθευση του email, οπότε πάω στον υπολογιστή ή στο κινητό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάω στον υπολογιστή, επαληθεύω το email και κάνω σύνδεση. Έτοιμη σύνδεση, πατάμε continue και επιλέγουμε να επιτρέπεται όσες φορές μας ζητηθεί. Και από ό,τι βλέπετε η κάμερά μας είναι έτοιμη. Πάμε στη συνέχεια να δούμε μερικές ρυθμίσεις, πατάμε αριστερά στα settings και επιλέγουμε ποια κάμερα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, την μπρος ή την πίσω. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και το μικρόφωνο του κινητού, να έχουμε ήχο μαζί με την εικόνα, διάφορες άλλες επιλογές που μπορείτε να βρείτε παρακάτω και πάμε πίσω. Στο Power Saving έχουμε τη δυνατότητα να κλείνει η οθόνη του κινητού, αλλά να μην σταματάει η καταγραφή. Έτσι ώστε μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον η οθόνη του κινητού είναι κλειστή, αλλά η παρακολούθηση γίνεται κανονικά. Πατάμε μία φορά πάνω στην οθόνη, ξεκλειδώνουμε την οθόνη και όλα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Υπάρχει βέβαια και η αυτόματη επιλογή μετά από λίγη ώρα να κλείνει μόνη της η οθόνη μέσα από τα settings και στο μενού αυτό. Να πούμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται μία φορά και εφόσον φυσικά έχουμε το τηλέφωνο στα χέρια μας. Μιας και θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο απομακρυσμένο χώρο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να κάνουμε τις επιλογές αυτές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικό μας κινητό να δούμε πώς θα παρακολουθήσουμε τι καταγράφει το κινητό που μόλις σετάραμε. Θα χρησιμοποιήσω το Samsung Note 10 Sin Plus και θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία που έκαναμε πριν. Θα βρω το πρόγραμμα και θα το εγκαταστήσω. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη συσκευή θα τη γυρίσουμε σε Viewer, δηλαδή θα μας δείχνει τι καταγράφει η άλλη συσκευή. Ας ανεβάσω και το άλλο τηλέφωνο στην οθόνη για να βλέπετε. Εδώ πάλι θα κάνουμε είσοδο με email και θα βάλουμε το ίδιο email που χρησιμοποιήσαμε και στο τηλέφωνο αριστερά μας. Έτσι ώστε και τα δύο τηλέφωνα να είναι συνδεδεμένα στον ίδιο λογαριασμό. Εδώ είμαστε και πατάμε στο live. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή από το κινητό μας τι καταγράφει το άλλο κινητό.
Είναι real time αυτή τη στιγμή. Θα βάλω και το χέρι μου. Ορίστε. Θα δείξω και ένα ημερολόγιο εδώ να δείτε. Κάνω μία πίσω με το βελάκι αυτό. Έχει αρκετές διαφημίσεις. Παραλείψτε τις, δεν χρειάζεται να αγοράσετε την πλήρη έκδοση. Εκτός από τις διαφημίσεις όμως, η αγορά της πλήρης έκδοσης του προγράμματος μας επιτρέπει να βλέπουμε σε high definition την κάμερα και όχι στη βασική έκδοση όπως μας τη δίνει. Σαφώς, ανώτερη ποιότητα εικόνας. Όπως και να έχει όμως, μία κάμερα κινητού τηλεφώνου είναι πάρα πολύ πιο ανώτερη από οποιαδήποτε web κάμερα αγοράσουμε από το διαδίκτυο. Έχω και άλλη μία κάμερα εγκαταστήσει στο σπίτι. Αυτή είναι η δεύτερη κάμερα από άλλο κινητό. Βγάζω τις διαφημίσεις. Και εδώ πάνω είναι η συσκευή που έχω στο χώρο μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εμπλακούμε με διαφορετικές IP, διευθύνσεις και τέτοια. Είτε το ένα κινητό χρησιμοποιεί την ίδια IP που χρησιμοποιούμε και εμείς, είτε χρησιμοποιεί διαφορετική, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Κάτι εντελώς ανάποδο αν θα χρησιμοποιούσατε μια κανονική web κάμερα η οποία κοστίζει πάνω από 20, 30, 40 ευρώ. Άρα λοιπόν, ξαναλέω ότι το τηλέφωνο αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή το έχω στο χώρο μου και το τηλέφωνο αυτό εδώ το έχω στο σπίτι και καταγράφει το σπίτι. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες λειτουργίες από το τηλέφωνο το οποίο παρακολουθεί τα υπόλοιπα. Ας αλλάξουμε συσκευή παρακολούθησης, θα βάλω την κάμερα που έχω στο χώρο μου για να ακούμε και τι λέμε. Στην κάτω πλευρά βλέπετε ένα μικρόφωνο με την ονομασία Talk. Εάν το πατήσουμε παρατεταμένα, μπορούμε να μιλήσουμε και να ακουστεί στο κινητό που έχει δηλωθεί ως κάμερα. Έτσι όποιος είναι στο χώρο θα μας ακούσει. Πάμε να το δούμε. Πατάμε Continue για να ενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο. Να επιτρέπετε. Ναι, 1-2, μ' ακούτε, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε και να μας ακούσει η άλλη συσκευή οπουδήποτε στον κόσμο και αν είμαστε. Απλά πρέπει να το πατάμε πατημένο παρατεταμένα. Μόλις το αφήσουμε, σταματάει. Παράδειγμα, μπορούμε να πούμε όποιος και αν είσαι κλέφτη, φύγει από το σπίτι. Δεν έχει σχεδόν καθόλου καθυστέρηση. Είναι real time όλα αυτά που δείχνουμε. Πάμε στο βελάκι δίπλα. Μπορούμε να αλλάξουμε πλευρά κάμερας. Να χρησιμοποιήσουμε ή την μπροστινή ή την πίσω κάμερα, έτσι ώστε να δούμε όλο το χώρο που θέλουμε. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το φακό του κινητού. Σε πλήρη σκοτάδι τη νύχτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το low light. Να κάνει καταγραφή και τη νύχτα. Μία άλλη δυνατότητα που μας δίνει η εφαρμογή είναι ότι μπορούμε να πατήσουμε τη σιρήνα. Είναι η σιρήνα πανικού που μέσα στην ησυχία, εάν κάποιος είναι στο χώρο μας, όπως και να έχει θα πανικοβληθεί έστω και λίγο. Εδώ μας εμφανίζει και το σχετικό μήνυμα ότι προσοχή, είστε έτοιμοι να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη κάμερά σας. Κάνοντας το αυτό, η κάμερα θα αρχίσει να ηχεί με τη μέγιστη ένταση μέχρι να την κλείσετε πατώντας ξανά το κουμπί. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε κι εμείς. Πατάω το OK και ακούμε. Αυτό ακριβώς. Το ξανακάνω. Πηγαίνοντας πίσω με το βελάκι και πατώντας το γρανάζι, μπορούμε να μετονομάσουμε το κάθε μας κινητό, την κάθε μας κάμερα κοινώς, πατώντας το όνομα της κάμερας, μπορούμε να δώσουμε από τα έτοιμα preset που έχει ή να γράψουμε το δικό μας κείμενο. Ενεργοποιώντας το motion detection μπορεί να κάνει αυτόματη εγγραφή του βίντεο που θέλουμε, μπορεί να μας στέλνει ενημέρωση ότι έγινε καταγραφή του βίντεο. Εγώ προσωπικά τα έχω κλειστά, δεν με ενδιαφέρει να καταγράφω. Ας κλείσω και την ειδοποίηση. Πατάμε το βέλος και πάμε πίσω. Πατώντας το check σε μία από τις κάμερες που έχουμε, μας δείχνει πόσες φορές έχει απενεργοποιηθεί, αν έχει απενεργοποιηθεί η απομακρυσμένη μας κάμερα, πατώντας πίσω. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς λειτουργεί και σε υπολογιστή. Πώς δηλαδή, αντί για κινητό τηλέφωνο, να δούμε όλες τις παρακολουθήσεις μας μέσα από τον υπολογιστή. Σε Chrome, Mozilla ή Safari μπορούμε να γράψουμε στο Google Alfred Camera.
επιλέγουμε την πρώτη επιλογή, υπάρχει και το σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο αν θέλετε, και πατάμε Web Viewer. Και εδώ, όπως και στο κινητό μας, πάμε να συνδεθούμε με email. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο email που συνδεθήκαμε και με τα κινητά. Βλέπουμε λοιπόν και από τον υπολογιστή μας το κάθε τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο είναι στο σπίτι, ζωντανά, πηγαίνοντας κάμερας, επιλέγουμε το άλλο τηλέφωνο το οποίο του άλλαξα θέση και δείχνει έξω το δρόμο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και τις δύο συσκευές ανοιχτές, ή τη μία θα βλέπουμε ή την άλλη, αν έχουμε δύο τηλέφωνα για παρακολούθηση. Πατώντας εδώ μπορούμε να αλλάξουμε φορά, πώς θέλουμε να το βλέπουμε, ίσια, ανάποδα. Εδώ ανάβουμε το φακό, όπως συνέβαινε και στο κινητό. Εδώ στο switch κάμερα μπορούμε να επιλέξουμε να βλέπουμε την πίσω κάμερα του κινητού. Πατώντας το, βλέπουμε τι υπάρχει στην πίσω κάμερα του κινητού. Το ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω. Στο low light filter, πατώντας το, αν είναι νύχτα, μας το κάνει μέρα. Υπάρχει και η επιλογή full screen για πιο μεγάλη ορατότητα. Έχω δοκιμάσει την εφαρμογή αυτή πάρα πολλές ώρες. Δεν είχα καμία αποσύνδεση από κανένα τηλέφωνο, οπότε σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Κάπου εδώ τελείωσε το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον. Περιμένω τα σχόλιά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.